Πάμε ξανά στη Σάμο. Πάμε στον συνάδελφό μας Μίλτο Σακελάρη. Έχει δίπλα του τον πατέρα, τον Αλέξη Κομνηνό. Δύσκολα λόγια έχουμε να πούμε, κύριε Κομνηνέ. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά. Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα, Αλέξη. Και σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα το πρωί εδώ μαζί μας, κυρίως για να σου δώσουμε εμείς κουράγιο, αλλά και να μας πεις και εσύ δύο κουβέντες. Και όλη η Ελλάδα, μέρα, κύριε Κομνηνέ, βέβαια, από την άλλη. Γιατί όλη η Ελλάδα, η καρδιά όλης της Ελλάδας αυτή τη στιγμή χτυπά στη Σάμο. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Όπως σας έχουν μεταφέρει οι δικοί συνάδελφοί σας, η εβδομάδα δεν ξεκίνησε πάλι καλά για το νησί. Mm-hmm. Άλλη μια πυρκαγιά στο ΚΙΤ, με τα όποια προβλήματα έχουμε καθημερινά με όλη αυτή την κατάσταση. Όσον αφορά το τραγικό συμβάν που συνέβη την Παρασκευή, τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τα παιδιά. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο για τα παιδιά, γιατί η καρδιά μου ραγεί συνέχεια. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας. Πλην όμως, κύριε Οικονόμου και κυρία Αναστασοπούλου, προσωπικά, όπως θα έχετε δει, θέλω να σας πω κάτι, όπως έχετε δει και σε διάφορα άλλα πλάνα των προηγούμενων ημερών, όταν και ήμουνα κατηδίαν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, του έθεσα πολύ σοβαρά, επειδή ήξερα τι γινότανε, εδώ στη Σάμο τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε, τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχω την αίσθηση ότι, όχι έχω την αίσθηση, είμαι πλέον σίγουρος, επειδή και από το ρεπορτάζ που έκανα και από διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες, πυροσβεστική πολιτική προστασία, ότι αν δεν υπήρχε εκείνο το κτίριο, τα παιδιά θα ήταν σήμερα ζωντανά. Mm-hmm. Ήταν υπόθεση, ξέρετε, 5 δευτερολέπτων. Αν υποθέσουμε ότι ο σεισμός είχε διάρκεια 20-25 δευτερόλεπτα, όπως έχουν πει οι ειδικοί, όλο το κακό έγινε μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Δεν δόθηκε καν το δικαίωμα στα παιδιά να παλέψουν, να τρέξουν, να κύριε αγωνιστούν. Κομινέ, από αυτό το δρομάκι που πέρασε η Κλέρη και ο Άρης σας, περνούν κάθε μέρα πολλά παιδιά? Φυσικά, ακόμα και εγώ περνώ. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ένα δρομάκι, όπως και οι διπλανοί παράδρομοι, που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο. Mm-hmm. Είναι κάτω στα κτέλ που είναι παραλιακά, είναι στην καφετέρια. Ξέρετε, τα παιδιά θέλουν να εκμεταλλευτούν μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι να μπουν στην τάξη, όπως κάναμε και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Κόβουν από εκείνο το δρόμο. Κάθε μέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχω κάνει, περνούν γύρω στα 400 άτομα. Από είναι εκείνο παιδιά, το σημείο. Τα περισσότερα είναι παιδιά. Φοβερό. Από εκείνο το σημείο, ναι, σας λέω, είναι ένα δρομάκι που πάνε κατευθείαν στο γυμνάσιο τα παιδιά. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει περισσότερα θύματα, λέτε, κύριε Κομνηνέ, στο σημείο. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Να σας πω κάτι, ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Εντάξει, η τραγωδία είναι τραγωδία. Αυτό δεν αλλάζει, κύριε Κομνηνέ, με τίποτα, ό,τι και να γίνει. Το καταλαβαίνουμε αυτό το δράμα. Κανένας δεν θέλει να βρεθεί στη θέση σας. Το αντιλαμβανόμαστε. Όλη η Ελλάδα, όπως είπε και η Μαρία, αντιλαμβάνεται τον πόνο σας και εμείς που είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς πρέπει να η ζωή συνεχίζεται και ο στόχος που έχετε βάλει νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το να σταματήσει δηλαδή αυτή η ιστορία με τα διαλυμένα κτίρια, τα ερείπια. Και σωστά το είπατε στον Πρωθυπουργό. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός να το κάνει και πράξη, δηλαδή να βάλει ένα στόχο να γκρεμιστούν όλα αυτά τα ερείπια για να μην θρυνήσουμε άλλες ζωές. Κύριε Οικονόμου, να σας διακόψω για λίγο. Τη συγκεκριμένη στιγμή, όταν είχε έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός στο νησί, κατάλαβε, εκτός βέβαια τη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο ιδιωτικά και οι άλλοι γονείς, οι άλλοι δύο γονείς του κοριτσιού, έμαθα ότι θα πήγαινε στο συγκεκριμένο σημείο για να αφήσει κάποια λουλούδια. Mm-hmm. Με ενημερώσαν εκεί οι υπεύθυνοι, αν θες μου λέει να πας και εσύ, λέω φυσικά και θέλω να πάω. Και κατάλαβε στα μάτια μου ο Πρωθυπουργός ότι ήθελε να είμαστε μόνοι μας. Οι δυο μας. Όντως πραγματικά αυτό έγινε. Κατεβήκαμε οι δυο μας κάτω. Δεν ήθελα ούτε κανάλια, ούτε φωτογράφους, ούτε τίποτα. Ήθελα να βλέπω τα μάτια του. Mm-hmm. Σας λέω πραγματικά ότι ο Πρωθυπουργός, όταν του έδειχνα το σημείο, το χώρο που ήταν αυτό το εγκαταλειμμένο σπίτι, πραγματικά και ο ίδιος δεν πίστευε στα μάτια του. Νομίζω ότι του εξασφάλισα. Όχι, του εξασφάλισα. Μου είπε κάτι εκείνη τη στιγμή που είπε αργότερα και στα τηλεοπτικά κανάλια. Ότι πλέον για τον ίδιο και την κυβέρνηση αποτελεί υποχρέωση στη μνήμη αυτών των δύο παιδιών να τακτοποιήσουν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο το έχουν κληρονομήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Με μεγάλη μου χαρά, εχθές είδα ρεπορτάζ από τα μεγάλα κανάλια, όσο πρόλαβα να δω, γιατί δεν είχα και την ψυχική διάθεση, ότι τα κανάλια άρχισαν πλέον και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Έτσι είναι. Μα δεν μπορεί, κύριε Κομνηνέ, να μην λυγίσει κανείς μπροστά σε αυτό που συνέβη.
Δηλαδή, και λέτε τώρα για τον Πρωθυπουργό, και ο Πρωθυπουργός άνθρωπος είναι, και οποιοδήποτε πολιτικός να ερχόταν εκεί, νομίζω θα λύγιζε με το δράμα που ζήσατε εσείς και που όχι, θα συνεχίσετε να ζείτε. Να σας, αλλά να σας πω πρέπει κάτι, να μπει και η προτεραιότητα από την άλλη. Έτσι. Είναι τώρα, νομίζω, και με τον κύριο Λέκα έχω μιλήσει. Ναι, είναι ναι. Πλέον η κατάλληλη στιγμή να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Γιατί εχθές άκουγα εγκαταλειμμένα σπίτια σε περιοχές των Αθηνών, με Ταξουργείο παράδειγμα. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κέρκυρα, Ηράκλειο. Όλη η Ελλάδα είναι. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι εγκαταλειμμένο 30 χρόνια. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. 30 χρόνια. Κύριε αυτή Κομινέ, τη στιγμή. Ναι, αν να πάρω... ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και την Παρασκευή το μεσημέρι την ώρα του σεισμού μας δίνατε το ρεπορτάζ σας και εδώ στην τηλεόραση του Sky. Θέλω αν μπορούμε να γυρίσουμε λίγο εκείνες τις στιγμές να μας πείτε πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τον Άρη. Το κατάλαβα επειδή ξέρω, ήξερα, ήξερα το γιο μου πώς mm-hmm. συμπεριφέρεται σε αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Από την ώρα του σεισμού μέχρι και στο επόμενο μισάωρο, γιατί με τον Άρη είχα μιλήσει 2 λεπτά πριν το σεισμό, ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσα, κατάλαβα ότι κάτι τραγικό έχει συμβεί μετά από 20 λεπτά. Γιατί ο Άρης είναι ένα παιδί το οποίο ήταν, είναι ένα παιδί το οποίο επικοινωνούσε μαζί μου, όπως λέμε εμείς οι γονείς, για πλάκα. Καταλαβαίνετε τι λέω, ναι, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή θα έκανε κάθε προσπάθεια να έρθει να με βρει. Όχι να με πάρει τηλέφωνο, να έρθει να με βρει. Θα ερχόταν πετώντας. Άρα εκεί σας έζωσαν τα φίδια ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Κάτι μάλιστα, συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, άμα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ξέρετε, καμιά φορά λέμε αν. Με το αν όμως δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Είναι όπως λένε το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, αλλά mm-hmm. κι εγώ όμως υποστηρίζω και την άλλη άποψη που λέει ότι καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Έτσι είναι, κύριε σωστά, Κομινέ. Σωστά, εμείς είμαστε πάντα εδώ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο, κύριε Κομινέ. Σας ευχαριστούμε να πάρα σε πολύ. Ο Θεός καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, όπως, να σας πω κάτι. Όπως είχα πει και χθες και στον κύριο Αυτιά, mm-hmm. Ότι που είναι εκεί συνάδελφός σας, εσείς οι μεγάλοι οι δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών, πρέπει να βάλετε πλάτη. Και να λυθεί αυτή. Και να μην ξεχαστεί πρέπει το να θέμα, κύριε Κομινέ. Αυτή τη μάστιγα. Να μην το ξεχάσουμε το θέμα. Αυτή. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε έτσι, πάρα γιατί, πολύ. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα λένε καμιά φορά κάθε πράγμα τρίμερο. Σωστό, όχι όμως, δεν είναι τρίμερο. Έτσι. Μιλάμε για ζωές των ανθρώπων. Καλημέρα, Αλέξη. Να είσαι καλά. Μίλητο, καλημέρα και εσύ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.